είναι η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας. Στη σημερινή μας εκπομπή θα αναφερθούμε στον Αθλητικό Όμιλο Συκαμίνου, ο οποίος μετέχει στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ ΕΨΑΝΑ και στις 7 αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος, ο Αθλητικός Όμιλος Συκαμίνου βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 16 βαθμούς, ισόβαθμος με τη Δόξα Αγίας Άννας, όμως η Δόξα Αγίας Άννας έχει κάνει το ρεπό της. Μαζί μας, για να μιλήσουμε για τη φετινή πορεία της ομάδας, έχουμε τον πρόεδρο του Αθλητικού Ομίλου Συκαμίνου, τον κύριο Παναγιώτη Μιχαλόπουλο. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος, στις 7 αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί μέχρι στιγμής, έχετε 5 νίκες, 1 ισοπαλία και 1 ήττα. Ακριβώς. Είστε ευχαριστημένος από τη βαθμολογική συγκομιδή της ομάδας? Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Θεωρώ ότι η πορεία που κάνει η ομάδα είναι το αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης προσπάθειας που κάνουμε σαν διοίκηση, τόσο όσο ανέλαβα εγώ πρόσφατα, όσο και η προηγούμενη διοίκηση. Οι στόχοι μας μέχρι στιγμής έχουν επιτευχθεί πλήρως και είναι μεγάλη χαρά για εμάς να βλέπουμε παιδιά της περιοχής να δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό και να πρωταγωνιστούν στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ κατηγορίας. Ποιος είναι ο στόχος του συλλόγου? Ο πρωταρχικός στόχος μας ήταν να καταφέρει η ομάδα να συμμετέχει στο πρωτάθλημα. Όσο γνωρίζετε από την περιοχή μας, στο Δήμο Ωρωπού, αυτή τη στιγμή έχουν κατέβει στα πρωταθλήματα της ΕΨΑΝΑ 4 ομάδες. Ενώ άλλες χρονιές υπήρχαν μέχρι και 10 σωματεία από το Δήμο Ωρωπού να αγωνίζονται στα πρωταθλήματα της ΓΑΜΑ κατηγορίας. Βάσει των οικονομικών συγκυριών, βάσει των προβλημάτων που δημιούργησε ο ιός, ήταν πάρα πολύ δύσκολο το να καταφέρουμε να κατεβάσουμε την ομάδα φέτος στο πρωτάθλημα. Οπότε ο πρώτος μας στόχος ήταν να κατέβει η ομάδα και όχι μόνο καταφέραμε να κατέβει η ομάδα, αλλά δεν αντιμετωπίζουμε και κανένα πρόβλημα οικονομικό αυτή τη στιγμή σαν σωματείο. Είμαστε ένα σωματείο το οποίο έχει το χαμηλότερο budget, θεωρώ, σε όλη την ΕΨΑΝΑ, και είμαστε το σωματείο πλήρως υγιής. Υπάρχει μια υγεία, ένα οικογενειακό κλίμα τόσο στη διοίκηση όσο και στους αθλητές, και αυτό το δείχνει και η θέση που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Να μου παρουσιάζεις και να μου αναφέρεις μάλλον τους συνεργάτες σου που είναι στη διοίκηση της ομάδας. Οι συνεργάτες μου που έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην επιτυχία καταρχήν είναι ο προπονητής της ομάδας, ο κ. Παναγιώτης Λάμπρου, ο οποίος ξεκίνησε πριν 3 χρόνια το πλάνο που είχαμε, το ότι θα πρέπει πια το σωματείο να μην δαπανά τόσα πολλά χρήματα γιατί δεν υπάρχουν, και να στηριχθούμε κατά κύριο λόγο στις ακαδημίες μας. Αυτή τη στιγμή η ομάδα όταν αγωνίζεται έχει 6 πιτσιρικάδες που κανονικά πρέπει να έχει στην εντεκάδα σου 4. Εμείς έχουμε 6 και πολλές φορές και 7 στην αρχική εντεκάδα μας, και όχι μόνο είναι στην αρχική εντεκάδα μας, αλλά ολοκληρώνουν και τους αγώνες. Μεγάλο ρόλο έχει παίξει σε αυτή την προσπάθεια του προπονητή μας και ο Γενικός Αρχηγός της ομάδας, ο κ. Ανδρέας Ομπολτάς, ο οποίος είναι ο πατέρας των παιδιών, είναι κάθε στιγμή δίπλα, όσο και οι υπόλοιποι που είναι στο ΔΣ, η κυρία Καπετανοπούλου, η ταμεία μας, ο κύριος Λεμπούσης, ο Βαγγέλης, ο επίτιμος πρόεδρος της ομάδας, ο άλλος ο Βαγγέλης ο Λεμπούσης. Είμαστε μια ομάδα πολύ δυνατή στο ΔΣ. Και το μυστικό της επιτυχίας είναι ότι είστε μια παρέα, μια οικογένεια. Ακριβώς, ακριβώς. Φανταστείτε, προλίγο αναφέρατε ότι η Δόξα Αγίας Άννας είναι πρώτη λόγω του ότι δεν έχει πάρει το ρεπό της. Η Δόξα Αγίας Άννας είναι πρώτη γιατί μας κέρδισε με 1-0 εντός έδρας, το οποίο 1-0 είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, δεν μπορούμε να πούμε το αντίθετο. Ήταν ένα σκορ το οποίο επιτέχθηκε με ένα πέναλτι. Κατά εμέ μπορούσαμε να είχαμε πάρει και την ισοπαλία πολύ άνετα. Μόλις τέλειωσε το παιχνίδι, την επόμενη μέρα σαν διοίκηση, αντί να τους κάνουμε κάτι για να τους ευχαριστήσουμε για την καλή τους πορεία, επιλέξαμε να το κάνουμε μετά την ήττα. Και αυτός ο λόγος που το κάναμε αυτό ήταν να καταλάβουν ότι δεν μας ενδιαφέρει ούτε να είμαστε συνέχεια πρώτοι, ούτε οτιδήποτε. Εμάς μας ενδιαφέρει να παίζουν μπάλα τα παιδιά, να το ευχαριστιούνται και να έρχονται να αθλούνται. Ο πρώτος στόχος για μας είναι να αθλούνται τα παιδιά και να το ευχαριστιόμαστε όλοι μας. Ο μέσος όρος ηλικίας του ρόστερ, πρόεδρε, είναι 28 χρονών. Πάντως και εσύ είσαι νέος σε ηλικία. Ναι, ναι. Πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με το χώρο του ποδοσφαίρου και του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου? Ασχολούμαι χρόνια με το σωματείο. Πάντα είτε εντός της διοίκησης είτε εκτός. Είναι η ομάδα του χωριού μου, την αγαπάω. Και σε αυτό το βήμα τώρα δεν μπορούσα να είμαι απ' έξω. Έφτασε σε ένα σημείο η ομάδα η οποία χρειαζόταν στήριξη. Δυστυχώς δεν υπήρχαν άνθρωποι να τη στηρίξουν και γι' αυτόν τον λόγο αποφάσισα εγώ, μετά από προτροπή των υπόλοιπων ανθρώπων που είναι στο ΔΣ, να βγω μπροστά και να κυνηγήσουμε να καταφέρουμε τους στόχους που θέλουμε. Υπάρχει κάποιος χορηγός, κάποιοι άνθρωποι που στηρίζουν την ομάδα οικονομικά? Θα ήθελες να τους ευχαριστήσεις? Αυτό είναι που θα ήθελα να ευχαριστήσω πάνω απ' όλα. Είναι ότι από το καλοκαίρι έγινε μια μεγάλη προσπάθεια, όπως σας προείπα, να καταφέρουμε να κατεβάσουμε την ομάδα στο πρωτάθλημα. Όλα τα μαγαζιά τόσο του χωριού μας, όσο και της γύρω περιοχής, στάθηκαν αρρωγοί, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταφέρουμε να κατέβουμε στο πρωτάθλημα. Όλα τα μαγαζιά, όλη η τοπική κοινωνία μας στήριξε, ήταν δίπλα μας και θέλουμε να την ευχαριστήσουμε. Αυτό είναι και ένα αγκάθι, το ότι όλοι οι άνθρωποι θέλανε να βοηθήσουν την ομάδα, να τη στηρίξουν, και δυστυχώς με τις συνθήκες αυτές δεν μπορούν να έρθουν να καμαρώσουν και να δουν ότι τα χρήματα που δώσανε στο σωματείο μας πιάσανε τόπο. Και δεν πιάσανε τόπο έτσι ώστε να δαπανηθούν άσκοπα, σε εισαγωγικά το άσκοπα, για μεταγραφές ή οτιδήποτε άλλο. Δαπανήθηκαν κατά κύριο λόγο το καλοκαίρι, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε ένα διαφορετικό πλάνο στο γήπεδο. Κοιτάξαμε να κάνουμε δηλαδή μια συντήρηση του γήπεδου. Δυστυχώς δεν έχουμε κάποια οικονομική ενίσχυση από το Δήμο μας φέτος. Δεν έχει βοηθήσει σχεδόν καθόλου. Και γι' αυτόν τον λόγο κοιτάξαμε να φτιάξουμε το γήπεδο. Να έρθουν τα νέα παιδιά που είναι στην Ακαδημία μας, οι γονείς βασικά των νέων παιδιών, να δουν ένα καθαρό και όμορφο γήπεδο. Θα ήθελα τώρα τη γνώμη σου για το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ ΕΨΑΝΑ. Είστε εσείς με τη Δόξα Αγίας Άννας, μετά είναι η Αθλητική Ένωση Μενιδίου και η Δόξα Κοροπίου. Αν έχεις εσύ ξεχωρίσει κάποιες ομάδες στις 7 αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί και πιστεύεις ότι αυτές οι ομάδες θα πρωταγωνιστήσουν? Θεωρώ ότι υπάρχουν πολύ καλές ομάδες στο πρωτάθλημα και δεν είναι μόνο οι 4 που προαναφέρατε. Και η Δόξα Κοροπίου έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα, την οποία αντιμετωπίσαμε την πρώτη αγωνιστική, και η Δόξα Αγίας Άννας έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Την ΑΕΜ2 δεν την έχουμε αντιμετωπίσει και δεν έχω καταφέρει να την εδώ. Όμως θεωρώ ότι δεν είναι μόνο αυτές τις 4 ομάδες. Όλο το πρωτάθλημά μας έχει καλές ομάδες, έχει ανταγωνιστικές ομάδες και θα είναι πολύ δύσκολο να φανεί ποιος θα τερματίσει πρώτος φέτος. Και πώς είναι φέτος το πρωτάθλημα χωρίς την παρουσία φιλάθλων? Εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω και τα παράπονά μου. Είμαστε ένα σωματείο το οποίο, αν θα μιλήσετε με παρατηρητές είτε με διαιτητές, θα μάθετε ότι εμείς δεν επιτρέπουμε κόσμο στο γήπεδο. Τηρούμε αυστηρά τους κανόνες, πρωτίστως για την ασφάλεια των αθλητών μας και μετά για την ασφάλεια όλων μας. Βλέπουμε σωματεία τα οποία, όχι μόνο στην κατηγορία μας, αλλά και σε άλλες κατηγορίες, τα οποία βάζουν φιλάθλους. Θα πρέπει όλοι μας να πειθαρχήσουμε. Όλοι μας χρειαζόμαστε τα χρήματα. Ναι, όλοι θέλουμε να έχουμε τους φιλάθλους και, όπως προείπα, θέλουμε και οι χορηγοί μας να έρθουν να καμαρώσουν και να δουν ότι τα λεφτά τους πιάσανε τόπο. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να αποφασίσουμε, θα έχουμε κόσμο στα γήπεδα ή δεν θα έχουμε. Δεν γίνεται να υπάρχουν 2 μέτρα 2 σταθμά. Δεν γίνεται να παίζει η ακαδημία μου και να μαλώνω εγώ με τους γονείς, εάν θα έρθουν να δουν τα παιδιά τους. Γιατί οι γονείς έχουν το απόλυτο δίκιο και θέλουν να έρθουν να δουν τα παιδιά τους να αθλούνται. Υπάρχουν παιδάκια της K8, τα οποία οι γονείς δεν μπορούν να τα αφήσουν μόνο τους. Και μπαίνουμε σε μια διαδικασία να μαλώνουμε με τους γονείς ότι δεν μπορείτε να κάτσετε, μα εγώ θέλω να κάτσω να δω το παιδί μου και τα σχετικά. Αυτό είναι ένα θέμα. Πιστεύω ότι θα μας ταλαιπωρήσει όλη τη χρονιά φέτος. Γιατί για μένα δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι θα ξαναρχίσει το πρωτάθλημα. Θα μας ταλαιπωρήσει και καλό είναι να βρεθεί μια λύση. Γιατί γινόμαστε κακοί, ενώ άλλοι γίνονται καλοί και δημιουργεί προβλήματα στο σωματείο. Πρωτίστως. Εάν μας παρακολουθεί τώρα ο πρόεδρος της ΕΠΣΑΝΑ, ο κύριος Δημήτρης Γιαρένης. Μάλιστα. Όσον αφορά τη διοργάνωση του πρωταθλήματος, είσαι ικανοποιημένος από τη διοργάνωση του πρωταθλήματος? Είναι κάτι που πρέπει η διοίκηση της ΕΠΣΑΝΑ να βελτιώσει, να σκύψει πάνω σε κάτι που εσένα σε προβληματίζει? Θεωρώ ότι η ΕΠΣΑΝΑ από την πλευρά της έχει κάνει ό,τι είναι απαραίτητο. Έχουν σταλεί αρκετές ενημερώσεις, έχουν σταλεί όλα τα έγγραφα που απαιτούνται, τα οποία ορίζει, θεσμοθετεί η πολιτεία. Δεν μπορεί η Ένωση και η κάθε Ένωση να είναι ο μπαμπούλας και να είναι στα γήπεδα και να λέει μη βάζετε, μη κάνετε να ράντε. Πρέπει εμείς οι ίδιοι σαν διοικήσεις να πάρουμε απόφαση και να τηρήσουμε τα μέτρα τα οποία ναι μεν έχει ορίσει η πολιτεία, αλλά και αυτά που στέλνει και η Ένωση και μας ζητάει να τηρήσουμε. Δεν μπορεί η Ένωση να σου στέλνει χαρτί και να σου λέει παράδειγμα να είναι όλοι οι παίκτες στον πάγκο με μάσκες και να βλέπεις παίκτες και να μην είναι με μάσκες. Τι φταίει η Ένωση σε αυτό το κομμάτι? Η Ένωση θεωρώ ότι έχει κάνει ένα πολύ καλό πρωτάθλημα φέτος. Δεν έχω κανένα παράπονο από την Ένωση και πιστεύω ότι θα συνεχίσει σε αυτούς τους ρυθμούς που έχει ξεκινήσει. Έχεις εσύ κάποια εκτίμηση, πρόεδρε, πότε θα γίνει η επανέναρξη του πρωταθλήματος? Πιστεύω κατά την ταπεινή μου άποψη ότι αρχές Φεβρουαρίου θα μας αρχίσουν πάλι να ξεκινήσουμε να παίζουμε, να ξεκινήσει ο αθλητισμός. Δεν γίνεται μια ολόκληρη χώρα να μην έχει αθλητισμό για τόσο καιρό. Εσάς οι παίκτες έχουν πάρει κάποιο πρόγραμμα από τον προπονητή? Από την πρώτη μέρα που σταμάτησε το πρωτάθλημα έχει δοθεί πρόγραμμα για ατομικές προπονήσεις στον κάθε αθλητή και πιστεύω ότι τηρείται κανονικά. Ωραία. Πες μας τώρα δύο λόγια για το ρόστερ. Ποιος είναι ο αρχηγός της ομάδας, ποιος είναι ο πρώτος σκόρερ? Οι αρχηγοί της ομάδας είναι τρεις. Είναι ο Παύλος Σομπάρο, είναι ο Γιώργος Χορευτής και είναι ο Γιώργος Παπαγάλος. Από τους τρεις αρχηγούς, οι δύο είναι από 20 έως 21 χρονών. Και για να καταλάβετε. Υπάρχει κάποιος... είναι η μεταγραφή η φετινή, είναι ο Τάκης Νικολάου, ένα από τα καλύτερα center back της Ένωσης. Είναι το καμάρι της ομάδας μας, ο Σιλοβάτης, κρατάει όλη την άμυνα. Όλα τα παιδιά δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό σε κάθε παιχνίδι και θέλω να τους ευχαριστήσω θερμά γι' αυτό. Πιστεύω ότι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος γιατί δεν το θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι ο Μιχάλης Αλεξόπουλος. Αν δεν κάνω λάθος. Ο μέσος όρος ηλικίας του ρόστερ, πρόεδρε? Στα 28 χρονών. 28 από 26 με 28 χρονών. Είναι όλα τα παιδιά της Ακαδημίας. Έγινε μια πάρα πολύ καλή δουλειά εδώ και 3 χρόνια, όπως προείπα, στην Ακαδημία. Φέτος καταφέραμε και η δουλειά αυτή να ανεβάζουμε κάθε χρόνο 2-3 παιδιά έτσι ώστε να μπορέσουν να στήσουν την ομάδα. Πιστεύουμε ότι καρποφορεί και φαίνεται από το αποτέλεσμα και βλέπουμε και εμείς αποτελέσματα. Και ξεκινάει πάλι να ξαναστείνεται η Ακαδημία από την αρχή. Έχουμε ένα πάρα πολύ καλό προπονητή στην Ακαδημία, το Φάνη τον Σκαρμούτσο, τον οποίο θέλω να τον ευχαριστήσω γιατί κάνει μια καταπληκτική δουλειά στα παιδάκια, που έχει αναλάβει όλο το πλάνο της Ακαδημίας. Είναι ο Βαγγέλης ο Λεμπούσης, ο οποίος τον βοηθάει και τον στηρίζει. Και ξεκινάει η Ακαδημία πάλι από την αρχή, έτσι ώστε σε 2-3 χρόνια αυτά τα παιδιά τώρα που έχουμε στο ρόστερ να μπορέσουν να πάρουν περισσότερες εμπειρίες και σιγά σιγά πάλι να μπουν στην ομάδα και άλλα νεότερα παιδιά τα οποία έρχονται από την Ακαδημία μας. Παράλληλα με τον αθλητισμό, με αυτό που λέτε, ότι δίνετε την ευκαιρία σε νέα παιδιά να αγωνίζονται, είναι και κρυφό σας όνειρο η άνοδος στη Β' Υψανά? Όπως είπα στα παιδιά την πρώτη μέρα που ξεκίνησε η προετοιμασία, είναι καθαρά στα πόδια τους. Τα πιστεύω τα παιδιά, Έχουν κάνει τρομερό αγώνα, έχουν δώσει και την ψυχή τους για αυτή την ομάδα, ειδικά τα παλαιότερα και όχι αυτά που ήρθανε. Περάσανε από δύσκολες συνθήκες, γιατί όταν, όπως καταλαβαίνετε, όταν ξεκινάς ένα τέτοιο εγχείρημα με παιδιά της Ακαδημίας, δεν είναι εύκολο να έχεις νίκες από την πρώτη μέρα. Πιστεύω ότι φέτος είναι η χρονιά τους και θα καταφέρουν, να, εάν όχι να ανέβουν, να είμαστε μέσα στις πρώτες θέσεις. Πιστεύω όμως ότι θα καταφέρουμε και θα ανέβουμε κατηγορία. Η Δόξα Αγίας Άννας είναι αίτητη. Μάλιστα. Δίκαια είναι στην κορυφή του πρωταθλήματος. Πιστεύω πως ναι. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Πιστεύω πως ναι. Έχετε παράπονα από τη διαιτησία. Φέτος πώς ήταν η διαιτησία, πρόεδρε, στις 7 αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί μέχρι στιγμής? Υπήρξαν λάθη. Δεν μπορώ να πω ότι δεν υπήρξαν λάθη στη διαιτησία. Όπως γνωρίζετε εξάλλου, η ομάδα μας έκανε και μια ένσταση σε ένα παιχνίδι το οποίο χάσαμε. Διαμαρτυρηθήκαμε έντονα, διότι δεν γίνεται σε ένα παιχνίδι το οποίο είχαμε κερδίσει 3 πέναλτι. Εμείς 2, η αντίπαλη ομάδα, να διαμαρτυρόμαστε. Ήταν μια πάρα πολύ κακή διαιτησία. Καταθέσαμε ένσταση κατά το κύριο του αγώνα. Την κερδίσαμε την ένσταση γιατί είχαμε δίκιο. Είναι αυτό που προείπα, ότι η ομάδα μας παίζει με 6 αθλητές μικρούς, ενώ άλλες ομάδες κοιτάγανε με λιγότερους αθλητές μικρούς, κάτω του ορίου που επιτρέπει η Ένωση, να πάρουν το παιχνίδι. Δεν θέλω να σταθώ πολύ. Η διαιτησία σε γενικές γραμμές, εκτός από αυτό το περιστατικό, είναι άψογη απέναντί μας. Και πιστεύω και απέναντι και σε άλλα σωματεία που έχω δει. Και από λάθη τις... θα γίνονται φυσικά. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνουν λάθη. Ανθρώπινα είναι. Ναι. Ποια από τις 7 ομάδες που έχετε αντιμετωπίσει ήταν ο πιο δύσκολος αντίπαλος? Ο πιο δύσκολος αντίπαλος και η ομάδα που θεωρώ ότι που έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο ήταν η Δόξα Κοροπίου. Η πρώτη αγωνιστική ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, έντονο. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και πιστεύω ότι θα έχει βάσεις ώστε να ανέβει και εκείνη. Ωραία. Τώρα οι φίλαθλοι σας έχουν αγκαλιάσει, βέβαια δεν μπορούν να έρθουν στο γήπεδο. Αυτό είναι το κακό. Οι φίλαθλοι σπάνε τα τηλέφωνα κάθε Κυριακή, θέλουν να έρθουν να δουν την ομάδα. Οι χορηγοί θέλουν να έρθουν να δουν την ομάδα. Εάν είχαμε αυτή τη στιγμή το ελεύθερο να βάλουμε φιλάθλους, πιστεύω ότι η εξέδρα μας θα ήταν γεμάτη σε κάθε αγωνιστική, γιατί όλοι θέλουν να δουν αυτή την προσπάθεια που κάνει η ομάδα μας. Αυτά τα νέα παιδιά που προσπαθούν για το καλύτερο, που προσπαθούν να δείξουν ότι τόσα χρόνια δεν άξιζε να ήταν στη βαθμολογική θέση που ήταν, και φέτος δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, περιμένατε να είχατε αυτή την πορεία? Ναι, μέχρι στιγμής. Ναι. Το πιστεύατε? Σας είπα, στην πρώτη συνάντηση με τους παίκτες, η κουβέντα μου ήταν: είναι καθαρά στα πόδια σας ότι θα γίνει φέτος. Το πιστεύουμε πάρα πολύ. Για ποιο λόγο? Γιατί το θέλουν τα ίδια τα παιδιά. Και όταν το θέλουν οι ίδιοι αθλητές και μάχονται, δεν χάνουν προπόνηση, είναι εκεί, ακολουθούν το πλάνο πιστά, δεν δημιουργούν προβλήματα στα αποδυτήρια, υπάρχει αυτό το εξαιρετικό κλίμα. Είναι, εάν όχι φυσιολογικό, είναι πιστεύω το 80% της επιτυχίας. Το καλό, το κλίμα είναι το κυριότερο απ' όλα. Μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος υπήρχαν αγωνιστικά προβλήματα? Εάν εξαιρέσουμε την πρώτη αγωνιστική, τα οποία ήταν λόγω του ότι παίξαμε την πρώτη αγωνιστική όλη κατηγορία Σάββατο, που όπως είναι φυσικό τα παιδιά εργάζονται, δεν μπορούμε να τα πιέσουμε να έρθουν. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πιστεύω θα μας προβληματίσει όλη την κατηγορία, με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, εάν θα υπάρχουν εμβόλυμες αγωνιστικές. Όπως καταλαβαίνετε, η γάμα κατηγορία, τα παιδιά δεν πληρώνονται. Παίρνουν κάποια χρήματα για τα μεταφορικά τους έξοδα. Το μόνο μας πρόβλημα αγωνιστικό ήταν αυτό. Πώς βγαίνουν τώρα τα έξοδα? Γιατί χωρίς την παρουσία φιλάθλων δεν βγάζατε, πρόεδρε, τα λειτουργικά έξοδα των αγώνων. Τα λειτουργικά έξοδα των αγώνων. Ορίστε. Ματώνατε, λέω, εσείς οικονομικά. Είναι η δουλειά που σας είπα που έγινε το καλοκαίρι. Εμείς το καλοκαίρι, εφόσον είπαμε ότι θα ξεκινήσουμε να κατεβάσουμε την ομάδα στο πρωτάθλημα, τόσο εγώ όσο η ταμείας μας, ο Γενικός Αρχηγός, ο Ανδρέας, η Σοφία και τα υπόλοιπα παιδιά του ΔΣ, βγήκαμε στη γύρα να μαζέψουμε λεφτά. Και κατά 90% αυτή τη στιγμή τα χρήματα που, που είναι να δαπανηθούν για τη φετινή χρονιά έχουν ήδη εξασφαλιστεί. Στην Ακαδημία πόσα παιδιά απαριθμεί η Ακαδημία, Πρόεδρε? Αυτή τη στιγμή έχουμε 60 παιδάκια. Έχετε δύο τμήματα? Έχουμε K14, K12, K10 και K8. Και ποιοι είναι οι προπονητές στα τμήματα, Πρόεδρε? Ο Φάνης ο Σκαρμούτσος και ο Βαγγέλης ο Λεμπούσης. Επίσης, έχει αναλάβει και χρέη προπονητή τερματοφυλάκων στην Ακαδημία μας και ο Θανάσης ο Καλία. Ωραία. Και στο ανδρικό τμήμα... Στο ανδρικό τμήμα είναι ο Παναγιώτης ο Λάμπρου. Ωραία. Πρόεδρε, σε ποιον θέλετε να δώσετε συγχαρητήρια για τη μέχρι στιγμής βαθμολογική συγκομιδή της ομάδας που είστε? Στον προπονητή της ομάδα μας. Και στους παίκτες. Πρωταρχικό ρόλο για μένα, εννοείται στους παίκτες, αλλά πρωταρχικό ρόλο έχει ο προπονητής, διότι έχει καταφέρει να έχει αποδυτήρια δεμένα και τα παιδιά να τον σέβονται και να τον εκτιμούν. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Ωραία. Πρόεδρε, συγχαρητήρια για τη μέχρι στιγμής στην πορεία της ομάδας. Ελπίζουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να επιστρέψουμε στα γήπεδα. Πρώτα Θεός. Και στο τέλος της σεζόν να πανηγυρίσετε την άνοδό σας στη Β' Εψανά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.